Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Θα ξεκινήσω την συζήτησή μας από τα εθνικά θέματα και θα πάω μετά στα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να έχω ένα πρώτο σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στη σχέση μας με τη γειτονική χώρα της Βόρειας Μακεδονίας μετά την απόφαση της νέας προέδρου της χώρας αυτής να χρησιμοποιήσει τον όρο Μακεδονία κατά την ορκομοσία της και όχι το συνταγματικό όνομα της χώρας. Πώς το είδατε, πώς βλέπετε τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνουμε? Αν θα θυμόσαστε, και πολύ καλά θα θυμάστε κύριε Χατζηνικολάου, και κατά την κύρωση της συμφωνίας της συνθήκης των Πρεσπών στη Βουλή και σε συνέχεια είχαμε τοποθετηθεί ως ΚΚΕ πολύ καθαρά και εγώ προσωπικά ότι αυτή η συμφωνία είναι απαράδεκτη, την είχαμε χαρακτηρίσει επέσχυντη, γινόταν με τέτοιο μάλιστα πολύ βιαστικό, εσπευσμένο τρόπο. Αλήθεια είναι, είχε, το ΚΚΕ είχε πολύ καθαρή θέση στο θέμα ναι, αυτό. Μόνο και μόνο για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ, αυτή ήταν η ουσία, και δεν έλυσε ουσιαστικά ζητήματα διμερών διαφορών. Αυτά που ισχυριζόταν δηλαδή οι γείτονες όσον αφορά τη μακεδονική γλώσσα, τη μακεδονική εθνότητα, τα ζητήματα της ιστορίας, τα ζητήματα των σχολικών βιβλίων επί της ουσίας, των μνημείων και μια σειρά άλλα, και υποτίθεται ότι έλυσε το όνομα μόνο με μια σύνθετη ονομασία, στο οποίο φυσικά και εμείς όπως και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν είχαμε καμιά διαφωνία, μόνο που λέγαμε ότι ο όρος Μακεδονία, αν υπήρχε όπως και υπάρχει σε αυτό το όνομα το επίσημο, θα έχει αυστηρά γεωγραφικό προσδιορισμό και θα ισχύει έναντι όλων και διεθνώς και παντού και λοιπά. Βέβαια, να σας θυμίσω επίσης και στους ακροατές κυρίως, εσείς θα το θυμάστε καλά, ότι είχαμε πει ότι εδώ είμαστε και θα δούμε αρκετά σύντομα, με διαφορές, με αλλαγές στους σχετισμούς που θα γίνουν και στη γειτονική χώρα πιθανόν, με άλλα πολιτικά κόμματα ή από την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, θα φύγει και το Βόρεια ως προσδιορισμός και θα μείνει σχέτο Μακεδονία. Όπως μένει σχέτο Μακεδονία στο εσωτερικό τους αλλά και διεθνώς. Έχουμε ακούσει πολλούς βόρειους γειτονές μας να λένε διεθνώς διπλωμάτες για μακεδονική γλώσσα, για μακεδονικά βιβλία, για μακεδονική ιστορία. Και σε αθλητικές εκδηλώσεις τους βλέπουμε να πηγαίνουν. Λοιπόν, άρα δεν λύθηκαν ούτε τέτοια ζητήματα που συνιστούν εθνικισμούς, αλυτρωτισμούς, όλα αυτά τα επικίνδυνα ζητήματα στις σχέσεις των δύο χωρών από τη μεριά του γειτονικού κράτους, και βεβαίως το ΝΑΤΟ που ως γνωστόν για μας σημαίνει αποσταθεροποίηση και όχι σταθερότητα της περιοχής. Και ήδη το βλέπουμε αυτό στα Βαλκάνια, θα είναι το άλλο μέτωπο στην περιοχή πέρα από την Ουκρανία ή τη Μέση Ανατολή που θα ανοίξει τα επόμενα χρόνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πυρητή αποθήκη. Το είδαμε πρόσφατα και με το Κόσοβο, τις αντιθέσεις με Σερβία, με Αλβανία το βλέπουμε και λοιπά. Και αυτά συντονίζονται και ενιοποιούνται σε μια πολιτική συνεργασιών περιφερειακών άλλων δυνάμεων, πιο ισχυρών από αυτές τις γειτονικές χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η τουρκική άρχουσα τάξη, που κάνει τις συμμαχίες, αλλά άλλοι και άλλοι διεθνείς παίκτες για τα δικά τους συμφέροντα. Λέτε ότι μπορεί πίσω από αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, και εννοώ και την πρόσφατη επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα και την ομιλία του εδώ σε ομοεθνείς του, σε συμπατριώτες του, όπου έθεσε ακόμη και θέμα Τσάμιδων, ή αυτό που ζούμε με τη Λιβύη, η οποία θυμήθηκε ξαφνικά να διαμαρτυρηθεί για έρευνες που γίνονται κοντά στην Κρήτη και σε μια περιοχή με την οποία καμία σχέση δεν μπορεί να έχει. Λέτε ότι αυτά μπορεί να ενορχιστρώνονται από την Άγκυρα, γραμματέα? Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά είναι σίγουρο όμως ότι δημιουργούνται στα πλαίσια των διαφορετικών συμφερόντων, ανταγωνισμών κλπ. Εδώ στην περιοχή, άξονες και αντιάξονες. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ
η Τουρκία παίζει ένα ισχυρό ρόλο και απέναντι στις χώρες που αναφέρατε, επηρεάζει δηλαδή τις εξελίξεις, τις τοποθετήσεις τους και τις συμμαχίες τους σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσκεψη Ράμα τη στιγμή που έγινε ήταν προκλητική. Το επισημάναμε και εμείς. Όχι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ως πρωθυπουργός μιας χώρας, ως αρχηγός ενός κόμματος μιας γειτονικής χώρας να πάει εκεί και να μιλήσει στους ομοεθνείς του, στους ανθρώπους που εργάζονται, που είναι μετανάστες κλπ. Εδώ στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Άλλωστε αυτό κάνουμε και εμείς. Και εμείς πάμε όπου έχουμε Έλληνες ομογενείς ή με καταγωγή ελληνική, πάμε και τους μιλάμε και συζητάμε και προεκλογικά κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εργαλειοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι με βάση τα συμφέροντα τα οποία οδηγούν σε σύγκρουση και όχι σε φιλία και αλληλεγγύη τους δύο γειτονικούς λαούς. Και σε αυτό παίζει ρόλο η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, η κυβέρνηση Ερντογάν, αντίστοιχα και στη Λιβύη. Σας άκουγα πριν με το ρεπορτάζ που είχατε για τη χθεσινή ανακοίνωση της Λιβύης και το ρόλο που παίζει στην περιοχή για ένα ζήτημα που ούτε της πέφτει λόγο σε τελευταία ανάλυση, αλλά που βεβαίως ευνοεί τη θέση και τις απόψεις της Τουρκίας. Τώρα, έρχομαι στο άλλο μεγάλο ζήτημα. Έρχομαι στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα των τιμών στο ράφι του σούπερ μάρκετ, των τιμών στο βενζινάδικο. Τι θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση? Με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα? Καλά, οπωσδήποτε άμεσα αυτό που θα μπορούσε να γίνει και να έχει γίνει και χτες είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση του ενιοφόρου κατανάλωσης σε καύσιμα, σε ενέργεια κλπ. Ζητήματα, τροπολογία που έχει φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή και δεν το έχει ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και άλλα κόμματα, φτάνοντας σε άλλα ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα εκτός από τους έμεσους φόρους και των άμεσων φόρων που πληρώνει και επιβαρύνεται έτσι ο ελληνικός λαός, και όλα αυτά φυσικά ξέρουμε ότι μετακυλίονται, εκτός από ότι αδυνατίζει το λαϊκό εισόδημα και φαίνεται πιο βαρύ στα ράφια των καταστημάτων η αύξηση των τιμών όταν δεν έχει ο άλλος, γιατί πληρώνει διάφορους φόρους και άμεσους, λέω εκτός από τους έμεσους. Είναι το ζήτημα των αυξήσεων των τιμών, των μισθών και των εργαζομένων και των συντάξεων. Γιατί άλλο να παίρνεις ένα μισθό πολύ ψηλό, για παράδειγμα 1200-1500 ευρώ και βάλε, και να πας στο ράφι να ψωνίσεις, και άλλο να παίρνεις ένα μισθό των 800, των 600 ή ακόμα λιγότερο με τις ελαστικές σχέσεις και την περιστασιακή εργασία που πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι, συμπατριώτες μας ζουν. Και από εκεί και πέρα φυσικά αφορούν γενικότερα, ουσιαστικότερα ζητήματα. Για παράδειγμα, τα θέματα που αφορούν την πράσινη μετάβαση. Εδώ έχουμε το ενεργειακό μείγμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πάρα πολύ υψηλό στην Ελλάδα και έχει οδηγήσει σε μεγάλο κόστος αύξηση της τιμής της ενέργειας. Είναι το μεταφερόμενο LNG, είναι τα ζητήματα του χρηματιστήριου της ενέργειας που κατά την άποψή μας πρέπει να καταργηθεί, γιατί όλα αυτά πυροδοτούν πληθωρισμό, ακρίβεια. Είναι τα ζητήματα που, για να πάω στο ουσιαστικότερο και στην πραγματική αιτία, που έχει να κάνει με τη συμφωνία που υπογράφηκε για την ένταξη και τη μετατροπή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξη και την μετατροπή της ΕΟΚ τότε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τη συνθήκη του Μάστριχτ, όπου υπάρχει η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων κλπ. Η κυριαρχία, κύριε Χατζηνικολάου, μονοπωλιακών ομίλων, για παράδειγμα στην πώληση τροφίμων και σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους και της εγχώριας και της διεθνούς οικονομίας, πιέζει τις τιμές προς τα πάνω και ταυτόχρονα βέβαια εξασφαλίζει τεράστια κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ομίλους αυτούς. Επίσης, αυτό που λέμε επεκτατική πολιτική στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, να το πω απλά λαϊκά, το ζεστό χρήμα που δόθηκε για τη στήριξη ομίλων και με αφορμή την πανδημία πριν και την οικονομική κρίση πιο πριν, εκτείναξε τον πληθωρισμό οπωσδήποτε στα ύψη.
όλα αυτά μαζί με το εμπάρκο που προκάλεσε η ρώσικη επέμβαση στην Ουκρανία, το εμπάρκο στη ρώσικη ενέργεια μετά τον πόλεμο και την αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, Ρωσίας, με τις ακριβότερες εισαγωγές, αν τα συνδυάσουμε, οδήγησαν σε νέο γύρο αύξησης της τιμής της ενέργειας. Και βέβαια αυτό το εμπάργκο και η πανάκριβη ενέργεια που σας έλεγα μόλις τώρα έχουν εκτινάξει και τις τιμές της διεθνής των λιπασμάτων, που σημαίνει μεγάλο αγροτικό κόστος, το οποίο φυσιολογικά συμπαρασύρει τις τιμές τουλάχιστον σε προϊόντα όπως το γάλα, όπως το κρέας κλπ. Όλα αυτά είναι ένα κουβάρι και αυτά δεν λύνονται με επιστολές προς την κυρία Ούρσουλα φον Διαφωνείτε, διαφωνείτε γραμματέα με το περιεχόμενο αυτής της επιστολής του Πρωθυπουργού? Δεν πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάποιες κινήσεις απέναντι στις πολυεθνικές οι οποίες αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως Ελντοράντο? Η Ευρώπη θα τις είχε κάνει αν ήθελε να τις κάνει, διότι σήμερα πλέον έχουμε και την απάντηση κοροϊδία της Κομισιόν στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη, όπου μιλά στην ουσία για επιτάχυνση της πολιτικής που προκάλεσε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Όταν απαντά για παράδειγμα ότι θα υποστηριχτεί η οικονομία με βάση την έκθεση Draghi για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και από την έκθεση Letta για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, που σημαίνει ένταση αυτών των ανταγωνισμών μεγάλων εταιριών, μιλάει και στην ουσία για τον έλεγχο των πόρων, της ενέργειας, των δρόμων μεταφοράς των εμπορευμάτων. Όταν η έκθεση Letta τα λέει αυτά και ο Draghi λέει για εμπορευματοποίηση και απελευθέρωση πάλι της αγοράς, που θα πληρώσουν πάλι οι λαοί αυτή την απελευθέρωση και την εμπορευματοποίηση βεβαίως, γιατί για τους λαούς αναφέρεται. Τα πακέτα επίσης σε ομίλους και τα δάνεια που φορτώνονται πάλι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα, η φορολογία, τα αντιλαϊκά μέτρα και τα προαπαιτούμενα, αυτά λένε οι εκθέσεις. Και αυτό του απάντησε. Άρα λοιπόν μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί η Ελλάδα είναι μικρή οικονομία, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, υπάρχουν όμιλοι που έχουν μεγάλα συμφέροντα, υπάρχουν πιο ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, ενδιαφέρονται για τα κέρδη τους, έτσι γίνεται, οι πολυεθνικές και τα καρτέλ που φτιάχνουν μεταξύ τους και συνεννοούνται για τις τιμές, αλλού τις ρίχνουν για να έχουν μεγαλύτερη ποσότητα πώλησης εμπορευμάτων, γιατί εκεί υπάρχουν, βλέπετε, ανταγωνιστές αντίστοιχοι μεγάλοι που υπάρχουν και μπορούν να το κάνουν, και εδώ ή σε άλλες τέτοιες χώρες όπως η Ελλάδα ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη πάλι για να έχουν κέρδη. Λοιπόν, μιλάμε για ένα μήλο, για ένα ντόμινο ζητημάτων που η αιτία βρίσκεται στην ίδια την καπιταλιστική αγορά και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τώρα, το ερώτημα ενός ψηφοφόρου, γιατί να ψηφίσω ΚΚΕ στις ευρωπαϊκές εκλογές ενός αριστερού ψηφοφόρου και όχι ΣΥΡΙΖΑ ή ένα από τα άλλα μικρότερα κόμματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς? Τι απαντάτε σε αυτό το ερώτημα? Και επίσης στο ερώτημα μήπως το ΚΚΕ είναι μια δύναμη αντιευρωπαϊκή και επομένως στις ευρωπαϊκές εκλογές η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος κατά της Ευρώπης? Γι' αυτό λέμε ότι το βράδυ των εκλογών θα πρέπει να έχει δεχτεί πλήγμα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ενάντια στον ελληνικό λαό, και η κυβέρνηση επίσης, η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο σημερινός διαχειριστής, ο κυβερνητικός στην Ελλάδα, των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει, λέμε εμείς, να την κοντίνει πάρα πολύ ο λαός, για να μην μπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει λευκή επιταγή για να συνεχίσει ακάθεκτη αυτό το αντιλαϊκό έργο. Να νιώθει ακόμα περισσότερο δηλαδή την ανάσα του λαϊκού παράγοντα, την πίεση των αγώνων του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν την ίδια στιγμή αποδοκιμάσει ο ελληνικός λαός, εκτός από την Κομισιόν και την πολιτική της και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, να αποδοκιμάσει και εκείνες τις δυνάμεις, τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα μας, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ,
σε άλλα μικρότερα κόμματα που προσπαθούν να ξαναζεστάνουν μια σούπα νέων αυταπατών και ότι δήθεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊδική διαχείριση και επίλυση των λαϊκών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα μέσα σε αυτή την ένωση με αυτές τις πολιτικές. Και φυσικά θέλω εδώ να πω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν κυβερνάει μόνο μέσα από το 41% που πήρε πέρσι τον Ιούνιο, αλλά και κυβερνά και με τη στήριξη που της προσφέρει μια τέτοια αντιπολίτευση, συνενετική αντιπολίτευση σε κρίσιμα ζητήματα και ψηφοφορίες και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Έχουμε δώσει τα στοιχεία των ψηφοφοριών. Συνεπώς η πραγματική καταδίκη, εμείς λέμε, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να γίνει μέσα από την αναζήτηση δήθεν κάποιων σωτήρων τύπου Κασελάκη, οι οποίοι έχουν αντιδραστικές θέσεις και χαρακτηριστικά τέτοια, και δεν αναφέρομαι μόνο στα lifestyle, αλλά στην ουσία των θέσεων που εκπέμπει αυτός ο κύριος, αλλά και συνολικά η αντιδραστικές θέσεις σήμερα. Λέτε. Αντιδραστικές θέσεις. Όχι ναι. Αριστερές. Ναι, μάλιστα που αγκαλιάζονται σε κάποια σημεία με τον τραμπισμό, θα έλεγα. Για να μην ξεχνάμε και τον αμερικανόφερτο λόγο του κυρίου Κασελάκη. Και φυσικά ούτε η λύση από την άλλη μεριά, να το πω ταυτόχρονα, γι' αυτό είναι η αναστήλωση του αμαρτωλού Πασόκ. Και από εκεί και πέρα, διότι εμφανίζονται και κάποιες άλλες δυνάμεις τώρα, οι οποίες προβάλλονται κιόλα, όπως είναι οι δυνάμεις τύπου Βελόπουλου ή ακόμα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το μόνο που κάνουν είναι αυτά τα λαϊκίστικα σόου, αυτές οι δύο κυρίως δυνάμεις μέσα στη Βουλή, γιατί πολύ απλά, να το πω, δεν έχουν καμία σχέση με τις ζωντανές διεργασίες, με τους αγώνες των εργαζομένων, τις προσδοκίες του λαού μας. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι ειδικά η στάση του κυρίου Βελόπουλου σε ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο είναι απαράδεκτη. Είναι ταύτιση κατά 55% με ό,τι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Άρα ας μην το παίζει αντισυστημικός, γιατί ουσιαστικά εκεί πηγαίνει η ψήφος του, διότι οι αντιλαϊκοί νόμοι, οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις μάλλον, που ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται μετά και γίνονται νόμοι και του ελληνικού κράτους. Άρα υπονομεύεται η θέληση, η πραγματική, οι ανάγκες και τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων βρίσκονται απέναντι. Και απέναντι σε όλο αυτό τον οριμαγδό υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο έχει ξεκάθαρες τοποθετήσεις, γραμματέα, έχει συνέπεια στις θέσεις συχνά του που επιβεβαιώνονται και είναι συνεπής αντίπαλος αυτής της πολιτικής συχνά και δέχεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων. Δέχεται κριτική το ΚΚΕ συχνά ότι δεν δημιουργεί με τον τρόπο που κινείται πολιτικά κυβερνητική προοπτική, ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν, δεν είναι διατεθειμένο να μπει σε ένα μπλοκ ευρύτερο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων που θα μπορούσε να αποτελέσει μια μελλοντική κυβερνητική λύση. Τι απαντάτε σε αυτό? Καλά, γιατί οι άλλοι συνεργάζονται μεταξύ τους. Η Νέα Δημοκρατία με ποιον συνεργάζεται? Κυβερνητική πλειοψηφία πήρε και μάλιστα επειδή την πρώτη φορά δεν την πήρε λόγω του εκλογικού νόμου, παρότι πήρε το ίδιο ποσοστό και ίσως και λίγο μεγαλύτερο, ξανά έκανε και δεύτερο γύρο σε ένα μήνα, ταλαιπώρησε τον ελληνικό λαό για να ξαναπάρει τις περιβόητες έδες κλέβοντάς τις από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν συνεργάστηκε με κανέναν, ούτε με αυτούς που ψηφίσαν κατά 95% τα νομοσχέδιά της στη συνέχεια όλη την τετραετία που πέρασε. Λοιπόν, κοροϊδευόμαστε τώρα? Γιατί ο Κασελάκης με ποιον συνεργάζεται? Απευθύνει εκκλήσεις τώρα στο Βαρουφάκη και στην Κωνσταντοπούλου. Με ποιον θα κάνει η κυβέρνηση? Γιατί ο Ανδρουλάκης με ποιον λέει ότι θα συνεργαστεί? Ο Βελόπουλος με ποιον? Αυτή είναι μια ιστορία που απευθύνεται στο ΚΚΕ, που είναι στο μόνο κόμμα που δεν θα έπρεπε να απευθύνεται αυτή η απορία από τους ακροατές, από τους απλούς ανθρώπους. Διότι είναι το μόνο κόμμα που λέει ότι το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε κυβέρνηση αστική, σε κυβέρνηση που θα υπηρετεί τέτοιες αντιλαϊκές πολιτικές, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ, όπως κάθε κόμμα, θέλει να πάρει την εξουσία, θέλει να έχει μια κυβέρνηση
η οποία θα είναι πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση με βάση αυτό το πρόγραμμα που προτείνει. Για παράδειγμα, για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και την αντιμετώπιση των πολυεθνικών καρτέλ, των μονοπωλίων και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά τα ζητήματα που πλήττουν το λαϊκό εισόδημα και την ζωή την ίδια του ελληνικού λαού, σας είπαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τι θα κάναμε? Μεθοδευμένα και καθαρά. Από την κατάργηση νόμων που αφορούν φορολογία, αυξήσεις μισθών σε συνέχεια κλπ. Μέχρι την αποδέσμευση από συνθήκες του Μάστερ που μιλάνε για απελευθέρωση των αγορών, για χτύπημα των μονοπωλίων, και αυτό θα γίνει με κοινωνικοποίηση αυτών. Είναι μια ολόκληρη πολιτική. Αυτό σημαίνει ένα κεντρικό σχέδιο που θα έχει μια τέτοια διακυβέρνηση, μια τέτοια εξουσία, με το λαό μάλιστα στο πόδι, να είναι δίπλα του. Ευχαριστώ. Εξεγερμένο, επαναστατημένο και πραγματικό σύμμαχο και αρρωγό μιας τέτοιας διακυβέρνησης, μιας τέτοιας εξουσίας. Και όχι να κάθεται στον καναπέ να περιμένει να βλέπει την τηλεόραση για να του επιλύουν δια της αναθέσεως διάφοροι πολιτικοί, τυχάρπαστοι, τυχοδιώκτες και με αντιλαϊκές πολιτικές τα ζητήματα της καθημερινότητάς. Ευχαριστώ θερμά το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.